δηλαδή δεν θα σε καθαρίσω, ε. Εμένα πρέπει να θα καθαρίσεις. Άλλος είναι αυτός που χρειάζεται καθάρισμα. Μα το κερατό μου δεν καταλαβαίνω τίποτα από τη λες. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πες μου λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος με την κατάστασή σου. Βέβαια, αδερφέ μου. Ναι, είμαι παρευτυχής. Λοχαγός των δραγώνων. Έμπιστος του βασιλεύου Αγγέσλαου. Φέρω το παράσημο του τάγματος του Ερυθρού Αετού της Πολωνίας και τέλος βασιλεύς της Αραγωνίας. Τι περισσότερο θέλει. Τι! Καλά! Από βασιλιά της Αραγωνίας. Είναι αρκετό τώρα να κάνεις παρελάσεις. Με καμιά πενηταριά λακέρες οπλισμένους με κλαδευτήρια. Ενώ θα μπορούσες να βάλεις την κούντρα σου. Στο κεφαλάκι σου εννοώ. Την κορώνα της Πολωνίας. Πέρα από αυτή της Αραγωνίας. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από σου. Σε τελώς. Κυρία, ο βασιλιάς Βαγγέλης Λαζούς και βασιλεύει. Αλλά ακόμα και πούμε ότι έχει πεθάνει. Έχει νομίσει ο Αραγιάς είναι ένα τάγμα παιδιά. Καλά. Και ποιος εμποδίζει εσένα να τους καθαρίσεις όλους και να πάρεις εσύ τη θέση του κίνδυνου. Κυρία Βού, τα λογάκια σου με προβάλλουν. Λίγο ακόμα και σε βλέπω ψητή. Με μένα ψητή, βρε. Να σου παίρνει τον πάτο, να σου βρακάσω. Σιγά, θα μ' αφανεί ο κόλλος μου τι έγινε, κλεμμένο το έχω. Αχ, εγώ, αυτό τον κόλλο. Ενώ, να τον δω καθισμένο πάνω στο θρόνο. Να βλέπεις τα πλούτη σου να μεγαλώνουν. Να τρως τις γαρδούμες σου όποτε θέλει. Τι να κάνεις και τις βόλτες σου με την άμαξα στους δρόμους. Αν ήμουν βασιλιάς, θα έδινε εντολή να μου κατασκευάσουν ένα τεράστιο καπελίνο. Σαν κι αυτό που είχα στην Αραγωνία και μου το κλέψαν να συστώρω σε τι άδειοι Ισπανοί. Και επί προσθέτως, θα μπορούσες να παραγγείλεις και μια ομπρέ και ένα βαρύ μακρύ παντό είσαι με τους αστραγάλους. Μα, θα στο πειράζω μου. Σκατά κι αγώσκα. Άμα το πέσω σε καμιά κορφή την έκατσι. Έτσι, μπράβο μου. Έτσι σε θέλω. Τώρα μιλάς σαν άντρας. Να όχι. Όχι. Κι εγώ, λοχαγός των δραγώνων, να σκοτώσω τον βασιλιά Βαγγέσλαο. Καλύτερα μικρός. Και θα μην είσαι έτσι μου, ένας τυποτέρας. Ένας φτωχός αρμουρμέας. Ναι, διάολε το κερατό μου, ναι. Καλύτερα πεινασμένος αυτοχός και αγαθοπλοϊκός, παρά χρυσούζει σαν πλούσιος και μίζερος γάτος. Καλά. Το καπελίνο και η ομπρέλα και το μακρύ παλτό. Εκεί. Κατά. Δύσκολος ο κύριος. Δύσκολο. Χα. Φρίτ. Σκατά. Νομίζω πως την έχω βάλει ήδη στο κεφάλι. Άμα και ο Θεός βάλει το χεράκι μου. Σε 8 μέρες μέσα με βλέπω Βασίλισσα της Πολωνίας! Έχουν αργήσει οι καλεσμένοι μας, δεν νομίζεις. Με το κερατό μου και ψοφάω της πείνας. Κυρία Βού, στα χάλια σου σήμερα. Μήπως επειδή περιμένουμε καλεσμένους. Τι κάνεις εκεί, όπου τι θα φάει καλεσμένοι μας. Θα όσοι δεν ξαναγγίζω τίποτα. Απολύτως τίποτα. Εντάξει. Πάτε, πήγαινε με το παράθυρο να δεις μήπως έχετε οι καλεσμένοι. Αχ, δεν βλέπω τίποτα. Αχ, ο Καρταλέρας έρχεται μαζί με τους συντρόφους του. Τι τόσο μου! Τι δεν σου πάνε να μην φας τίποτα. Τι το μοσχάρι! Το μοσχάρι, αλλά και το μοσχάρι! Το μοσχάρι! Θα σου κάνω τα μάτια, ρε. Θα πάρα τα με. Καλώς ορίσατε, κύριοι. Σας περιμέναμε. Έλα, μοσχεσία. Ξέρετε, ήρθα λίγο κα. Δυστερημένος, είχα στο κέφα τα ρισμένος. Μου χάρη τη μάσκα σου, χωρίς τρόπο, κολέρα θα μιλήσει. Το μαλλί σου πάει τρέλα, έλα την κοιά σου μου έλα. Ένα σκετάφι κόμιτο, δεν πειράζει. Συμπλέ, κοντά μου. Να την
κυρία. Κυρία μου. Μα τόση ώρα είμαστε εδώ και δεν έχω πάρει μάτι τον κύριο μου. Έχω εδώ. Να με ρε διάρε, να με το κερατό μου, τόσο κοντά να σου φτάνει. Ο... Καλημέρα σας κύριε Οπού. Καλημέρα σας κύριε. Προσχή. Ανάπτυξη. Λοιπόν κύριε Οπού, τι καλό μας έχετε σήμερα. Η δούτρια. Επιτέλους, η πρόθεση αρχίζει να αποκτάει ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχω φτιάξει σούπα μπολονέζι. Φαϊδάκια πρόνοιπα, μοσχαράκι, ρωσική σαλάτα, στήθο αγκαλοπούλας, επισυνάκια κοτόπουλου. Μου φτάνει, έχει κι άλλα. Βόμβα τόνι. Αγματική. Πατάτες, κουνουπίδι, ναι, 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 και για ποτό κορδί φιάλη σφραγισμένη. Τι με πέρασες, μιλά μου, για κάνα μεζίρι. Μην τον ακούτε, είναι εντελώς ηλίθιος. Ναι, ναι. Τελώς. Μπορείς να το φωτάξω να το πάρω στις γκάρες. Ουμπο, καλύτερα να φας κάτι αντί γι' αυτό. Ορίστε. Λίγη σου παγκολονέζι. Παρακαλώ, στρατηγέ μου. Κι εσείς. Για αυτό το πράγμα δεν πάει κάτω. Είναι λίγο παράξενο. Και ο χρόνος πιέζει. Έχω μια ιδέα.
Θα τους πω ότι είναι η κυρία Βουλούκο εμένα στην αυτοκόμη μου. Αν κάνεις κάτι τέτοιο χοντρό Βουλούκο. Έτσι κάνω. Το παλάτι του βασιλιά Βαγγέστρα. Συγχωρήστε τον Άρχοντά μου. Ποιο μέρος είναι? Σαν και εμένα. Αυτό το πρωί. Ναι, ναι, είναι που με πείτε λόγω του ότι μου πήγε. Κρασί. Πού? Επιθυμώ διακαώς να σε ανταμείψω. Μια τυφώρα των υπηρεσιών που μας έχεις προσφέρει ως λοχαγός των δραγόνων και σε χρήζω σήμερα κόμη της Ανδομήρης. Ω Βασιλιά μου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Τίποτα, τίποτα. Ρώτησε μόνο να παρευρεθείς αύριο το πρωί στη μεγάλη μας παρέλαση. Μεγάλη μου τιμή, Άρχοντά μου. Θα είμαι εκεί. Μα σας παρακαλώ. Δεχτείτε αυτό το δωράκι μου. Τι να την κάνω, βρε, αυτή την κουδουνίστρα. Στην ηλικία που είμαι. Θα την δώσω στο γιο μου το γαμίσκαλ. Γαμίστε! Έλα, παιδί μου! Έλα! Να, πάρε ένα δουράκι! Σ' αρέσει! Πολύ! Τι ζω! Και τώρα εγώ, Άρχοντά μου, θα πηγαίνω με την άδειά σας, ε! Της άποψης να δηλητηριάσουν τον βασιλιά βάζοντας αρσενικό στο περιττό του. Μόλις το γράψω θα πέσει κάτω σε ρόσο και εγώ θα γίνω βασιλιά. Τι γουρούνι, τι κάβαρμα, τι παλιόντος. Τι, δεν σας αρέσει η άποψή μου? Να πείτε ότι τη γνώμη του ολέας. Εγώ είμαι της γνώμης να σου τραβήξω μια δυνατή σπαθιά και να του ανοίξω το κεφάλι στα δύο. Ναι, αυτό μάλιστα, αυτό μπράβο. Αυτό θα πει ευγένεια! Αυτό θα πει γένεια! Θα μας αφήσεις τις κλωτσιές! Τώρα θυμήθηκα πως ειδικά για τις παρελάσεις φοράει κάτι παπούτσια με σίδερα μπροστά που μπορεί να είναι σαν διάβολη. Έπρεπε να την είχα το πανίσει να σας δώσω στεγνά να κλείνει τόσο πολύ την υπόθεση. Και πιστεύω ότι ο βασιλιάς θα μου είχε δώσει και λεφτά μου. Το μπερδό! Αυτό μιλά! Αυτό άχρηστο υποκείμενο! Ναι, αγγλίσιμο! Ναι! Ψυχραιμία. Εκτός αν θέλετε να τη φέρω. Στο τσεπάκι μου, ξέρω. Εντάξει λοιπόν. Δέχομαι να εκτεθώ για πάρη σας. Οπότε εσύ λέγανε να πάρεις να κόψεις το βασιλιά στα δυο. Μήπως είναι καλύτερα να κορδίξουμε όλοι μαζί με φωνές και ουγγιαρτά. Ίσως έτσι παρασύρουμε μαζί μας και το στρατό. Ίσως θα δούμε και το λαό. Ναι, ναι. Πολύ καλή ιδέα σου. Ναι, έτσι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ θα φροντίσω να πατήσω τον βασιλιά. Αυτός θα κάνει ή α ή όχι. Εξαρτάται.
Μόλις ακάρει αυτό σου θα φωνάξω εγώ το σύνθημά μου σκατά και μόλις ακούσετε αυτό το σύνθημά μου, ορμάτε πάνω του. Και μόλις τον σκοτώσω, εσύ του άλλου. Πάει το σκύπρο, πας και την κορώνα. Και εγώ με τους άντρες μου θα κυνηγήσω τη βασιλική οικογένεια. Και πρώτη σε παρακαλώ ιδιαίτερος από τον νεαρό γαμίσλαιο. Ω, μην είναι ίσως. Άντρες, πάμε. Μα πού πάτε κύριε. Ξεχάσαμε την απαραίτητη τελετή. Ποια τελετή. Πρέπει να ορκιστούμε. Μου το φτάξεις να μαθήσουμε την ταινία. Μα... δεν τα έχουμε παπά. Την κυρία Ομπούτος. Ας ορκίσει κύριο. Οπότε ορκίζεστε ότι θα συμμαχίσετε γενναία. Ορκιζόμαστε. 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 Ζήτω το Ευαγγέλιο μου! Να μη σε το πρωί ήσουν εξαιρετικά γεννήσματα μου που υπότι υπότας διαταγές μου γεννή κόμη της Αδωμύρης. Για τον λόγο αυτό σου απαγορεύω να παραστείς αύριο στην παρέλαση. Όλα τα φταβαγγέστηρε αυτές τις μέρες έχεις ανάγκη όλη τη βασιλική οικογένεια στο πλευρό σου. Κυρία μου, ποτέ δεν παίρνω το λόγο μου πίσω. Με κουράσατε με τη φιέρα σας. Υπακούω στο τέλημά σας, πατέρα. Μα κύριε, είστε αποφασισμένος να πάτε σε αυτή την παρέλαση. Γιατί όχι, κυρία μου. Μα δεν σας είπα. Δεν είδα σε όραμα να σας επιτίθετε πάνωπλος και να σας μετά στο φίστουλο ποταμό. Και μετά έναν αετό, σαν αυτό στο πολιτικό υπόσημο, να τον στέφει με την κορώνα σας. Ποιον να στέφει? Ε, τον Ουμπού. Παραλογίστε, κύριος Παπά Ουμπού. Ένας ευγενέστατος ευγενής που γίνεται θυσία για να με υπηρετήσει. Τεράστιο σφάλμα. Κασμός εσύ μικρέ. Όσο για σας κυρία μου, για να σας αποδείξω ότι δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από τον Ουγκού. Θα παραστώ αύριο στην παρέλαση, έτσι όπως είμαι, αόπλος και χωρίς τον ψήφος μου. Μοιραία προνοησία, δεν θα σας ξαναδώ ζωντανό. Ελάτε, Λονίσαε, ελάτε, Λονίσαε. Ο Θεός και ο Αγιος Νικόλα, ως μεγάλη χάρη, μάνε πάντα κοντά σας. Καμίζλε, πάμε στο παρεκκλήσι να προσευχηθούμε για την πατέρα σας και την αδέλφια σας. Το πεδίο των επιθεωρήσεων. Ευγενέστατε, Πάπα Ουγκού, ελάτε κοντά μου με την ακολουθία σας. Να επιθεωρήσουμε το στράτευμα! Φωνώ σας, ρε μάλια! Πάμε, μεγάλη οδηγία! Από εδώ ξαναφυγόμαστε! Και με ειδικά τα φτάκια μας! Εξέση! Μάτι! Εξέση! Εξέση! Κοιτάξτε αυτό εδώ. Πάτε το τόσο ναύτης, τι
είναι εξαιρετικά τα κάθαρος. Τι έχετε πάθει, κύριο μου. Παιδιά, να φάμε και τους υπόλοιπους! Παρακολάτας, προδότε! Παρακολάτας, προδότε! Ήσύχασα λίγο. Δεν είχε τίποτα, μητέρα. Στο όλοιπος είναι. Τι βλέπω! Τα δυο που τα δέχεται κυνηγάει ο Μπούκι άντρες του! Θεέ, Παναγία! Κι όλος ο στρατός είναι με το νομού! Ο βασιλιάς δεν φαίνεται πουθενά! Η φρίκη, βοήθεια! Ο Παγκέσλαος! Αυτή μικρός! Βρίχτηκε σφαίρα! Λαδίσκο, φυλάξου! Ζήκω, Λαδίσκο! Είναι περιμικρωμένος! Ω, πάει κι αυτό! Ο Λέος τον έκοψε στα μίσα του κάνει! Λίγορα! Αγιές! Είσαι ο Θεός! Ανέβαινε! Ξαγιάκητη! Παίρνει στο μελάτι! Καταβαίνει τη σκάλα! Αυτός ο κερατάς μου! Ματσοπιάζω στα χέρια μου! Τι έλεγες που θα μου κάνεις για μου, ψηλάρι? Να ευχαριστώ! Με περασπιστώ την μητέρα μου μέχρι θανάτου! Όλος που θα κουνηθεί είναι νεκρός! Λέω να φοβάμαι! Άσε με να φύγω! Βρεούμε! Άντρα σου καμή! Κάντε αλήτη! Κάντε γεράφι μου! Βάλους! Καλύτερε! Παραδόσου! Υποσχόμαστε να φτάνεις στη ζωή! Άλλη μέρα σήκωσε χέρι πάνω του! Αφανίστηκε. Σου θυμάμαι πόσο ευτυχισμένοι ζούσαμε πριν τον κόμμα του. Αλλά τώρα... Ωραία. Εμείς όμως θα περιμένουμε κατερικά. Και δεν θα παραιτηθούμε ποτέ από τα δικαιώματά μου. Συγγνώμη, φορέ, αγαπημένοι μου παιδί. Όμως εγώ... Μητέρα! Βοήθεια! Σουριάζεται! Τι λέω, είμαι μόνος. Μητέρα! Μητέρα! Η καρδιά της σταμάτησε! Είναι νεκρή! Ένας πλουγονός σου.
Τι θαύμα είναι αυτό. Μάθε κανείς λαέ, ότι όσο δίνουν ζωή, ήμουν ο υπόν της μαχίας της κολοσβέντες. Πρώτος βασιλεύς και ιδρυτής του οίκου. Σε σένα, το τελευταίο λαστάρι του οικογενειακού μας θέτρου, αναθέτω το καθήκο της εκδίκησής μας. Και να υβρίζει υγεία το σπαθί αυτό, παρακολουθούν όταν θα έχει πειράσει τον θάνατο στον σφαγιαριστή. Έχουν τη νέα κυβέρνηση. Όχι. Εάς, Ιλέζε. Πάτε να με καταστρέψω τη χάρη σε αυτό το γελίο. Ότι ο λαός περιμένει τα δωράκια του για να χαρεί την ευχέστατη εντρόπιση σας. Πουγκού, δεν μιλάς κρέατα και χρυσά μου στο λαό. Σε βλέπω να χάνεις τον χρόνο σου σε δυο ώρες μέσα. Κρέατα, ναι. Χρυσά, διόχι. Σφάξε την κυρία του διάλογα και πολύ τους πέφτει τα γουρούνια. Γουρούνι είσαι και δένεις. Πού πήρα και το βρήκα αυτό το ζώο. Το ξαναπαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Θέλω να πλουτίσω. Δεν πρόκειται να μου ξεφύγει ούτε δεκάρι. Κι όλα αυτά, ενώ λεφτά υπάρχουν. Κι εγώ, έχουμε στα χέρια μας όλους τους θησαυρούς της παροιμίας. Ναι, το γνωρίζω κι εγώ. Μέσα στο πάλι, στην παρακλήση, θα έχουν αμέτρητη θησαυρή. Φαντάζομαι, μοιραστούμε, έτσι. Βάθλιε, μην τολμήσεις. Α! Μα κύριε Βου, αν δεν μοιραστείς, αν δεν μοιράσεις χρυσά μου στο λαό σου, πώς θα αφήνεις μετά ο λαός να σου πληρώνει τους φόρους, πού θα τα βρει. Αλήθεια. Έτσι. Άμα είναι έτσι, τι να κάνω. Μαζέψτε και 2-3 εκατομμύρια, ψηφίστε και κάνει 150 όμως κάποια κέρδια και κοιτάξτε να το ρισέψει τίποτα για μένα. Να είναι τη βασιλιά αυτής της καταραμένης της χώρας. Ήδη έχω αρπάξει την δυσκοψία και περιμένω να φέρουν και το καπελίνο. Αλήθεια μου. Αυτό το καπελίνο, από τι είναι φτιαγμένο. Γιατί μπορεί να γίναμε βασιλιάδες, πρέπει να κάνουμε και οικονομίες. Είναι από δέρμα κολόσα. Με αγκράφη και λωρίδες από δέρμα έρχονται. Αλλά, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά... Ωραιότερο από όλα είναι που έγινε ο βασιλιάς. Έχεις απόλυτο δίκιο, κυρία μου. Χρωστάμε πολλά στο βούκα της Λιθουανίας. Σε ποιο λίγο? Μα στο καθελέα, φυσικά. Έλεος, κυρία μου, μην μου μιλάς άλλο για αυτό το κάταρμα. Τώρα που δεν τον έχω πια ανάγκη, πάρα σου πει στις πίνας. Φουκάτω που δεν παίρνει. Μεγάλο σφάλμα ο Βου. Θα στραφεί εναντίον σου, να το ξέρεις. Το λυπάται η ψυχούλα μου αυτόν τον πάγο. Και με φοβίζει ιδιαίτερο όσο και ο νεαρό γαμίσλα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει ξεμπερδέψει με το γαμίσλα. Έλα, μωρέ. Τι θα μου κάνει το σπατουλάκι τώρα, πω. Ουγγού, άκουσε ένα καλά. Πρέπει να πάρει το γαμίσλα με το μέρο σου, κάνοντα διάφορε ακαθοεργίε. Τι, και άλλα εκατομμύρια. Με σύνδικα κάνει να χαλάσουν του ιδίου. Καλά. Κάνε εσύ του κεφαλιού σου. Ψητό σε βλέπω στο τέλος. Μαζί με σένα. Στην ίδια κατσαρό. Άκουσε εδώ για μια τελευταία φορά. Όπως βλέπω τα πράγματα, ο γαμίσλαος θα σε πάει ζωντανό γιατί έχει το δίκιο με το μέρος του. Τρίτη μου, Πού δεν σε ακούσε το γραμμένο. Το άδικο είναι παραπάνω το δίκιο. Τα λόγια σου με προσβάλλουν. Θα σε κόψω κομματάκι. Το φοροοικονομικό συμβούλιο. Φέρτε το σεντούκι για τους ευγενείς και το τσιγγέλι για τους ευγενείς. Στη συνέχεια φέρτε και τους ευγενείς. Κύριοι, έχω την
σκηνή να σας ανακοινώσω ότι για να πλουτίσει το βασίλειό μου θα θανατώσω όλους τους ευγενείς και θα πάρω τις περιουσίες τους. Βρήκη! Βοήθεια! Λόγια στρατιώτες! Φέρτε από εδώ τον πρώτο ευγενή. Όσοι καταδικαστούν εις θάνατο θα περάσουν από τα υπόγεια της ανακύκλωσης όπου και θα πέσουν στα υπόγεια του χρηματοστήφτη και θα υποστούν μυελοαπορρόφηση. Μετά το καλή μου ανακύκλωση. Ελάτε, παιδιά, φέρετε από εδώ το πρώτο γενή. Ελάτε, κύριε! Σκάβε! Σκάβε! Με γράψτε μέσα! Σκάβε! Πάρε, μάρε! Σκάβε! Τι τραβάς! Ορίστε μας! Ποιος είσαι εσύ? Λούκας, του Βοσμπέξ. Και για πόσο εισόδημα μιλάμε? 3 εκατομμύρια ρεχάλια. Μια ρεχάλια. Εσύ είχα μια... τίποτα άλλο, ξέρω, μια φόρ κάτι. Είχαμε. Αλλά... ομόλεγα του δημοσίου. Και... αλλά μας τα πήραν αυτοί οι κλεκλέδες, ξέρεις, οι καλοί συνάδελφοι, και τα κάνανε PSI. Τα κουρέψαμε. Κουρέψαμε. Την ανακύκλωση του κυρίου. Μα... δεν είναι. Πράγματος. Μας τα κουρέψαμε. Περνάστε πίσω. Περνάστε πίσω. Δεν καθόμαστε, παιδιά. Ας περάσει, παρακαλώ, ο δεύτερος ευγενής. Μαντά, παρακαλώ. Εσύ ποια είσαι? Άντε, κυρία μου, μιλά. Μεγάλη δούκισσα του Πόζερ. Έξω. Έξω. Το ζωάκι τι σου φταίσαι τώρα και το βλέπεις? Ω, κύριε, είναι βιζόν. Βιζόν. Ξέρεις τι κάνω από αυτούς που σκοτώνουν άδικα τα ζωάκια? Να περάσει παρακαλώ ο επόμενος ευγενής. Μια κούκλα. Παρακαλώ, παρακαλώ! Του Χρήστα. Εσύ ποιος είσαι τώρα? Δούς της Χουρλάντης, της πόλης Ρίγα. Του Ρίγα, Ντάμα και Βαλέ. Εσύ φύγες. Άλλο τίποτα δεν έχεις. Αμέ. Πολλά λεφτά. Περίμενε, θα δεις. Θα πει και ψήφε μου. Έμεινα στον Άσο. Στον Άσο, στην ανακύκλωση του κυρίου. Παρακαλώ. Άντε, ρε, ψηλά την παρακολούθηση. Έλα, παιδιά, χρόνο τριβούμε. Να περάσει παρακαλώ ο επόμενος ευγενής. Μου τον αγαπητό, παρακαλώ, περάστε! Δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Πρίγκιπς της Πορτογαλίας. Το μυρίστηκα. Εσύ τίποτα άλλο δεν έχεις? Δυστυχώς. Δυστυχώς, λέγω. Ευτοχέσαι. Μας το βάζει καλύτερα. Άντε, επειδή μου φαίνεσαι συμπαθητικούλης, καμιά οφισόρεση δεν έχεις? Κι αυτά ακόμα έλειψαν από τους υπρίκοι πάντων. Γι' αυτά που είπες, φίλε μου, σε βλέπω και τον πάντο. Πώς είναι για το αυτό? Παιδιά,
παιδιά, να περάσει παρακαλώ η επόμενη ζωή. Γεια σα. Παντάμ, παρακαλώ. Εσύ πιέσαι. Μα γράφει στον τόλμα, αλλά δεν είναι του πόλου. Δηλαδή λίγα πράγματα. Αυτά μου είναι αρκετά. Εμένα όμως δεν μου είναι. Έστικα. Στην ανακύκλωση την κυρία, να ανακουφιστεί. Άμεσος. Πλουτίζω, αγάπη μου. Πλουτίζω. Να διαβαστεί παρακαλώ η κατάσταση με τα οικονομολογικά μου. Γραμματέα μου, σε παρακαλώ, παιδί μου. Διάβασε μου την κατάσταση με την περιουσία. Κομιτεία της Ανομίγρης. Ρε, ίδιε. Σε εκείνα τα πρίγκιπάτα. Πρίγκιπάτο της Πογδονίας. Μέχα δουκάτο του Πόζεν. Δουκάτο της Κουράντης. Κομιτεία της Ανομίγρης. Κομιτεία της Ισβέκ. Παλατινάτο του Πόλοκ. Και Μαγκράβιο του Τόρου. Και μετά... Αυτά είναι. Αυτά. Τι πάει αυτή, μια φάπ. Αλλά έτσι δεν κάνουμε, παιδιά. Τότε λοιπόν να περάσουμε όλοι οι ευγενείς από την ανακύκλωση. Και όταν λέμε όλοι... Εννοούμε όλοι. Ελάτε, παιδιά, σας παρακαλώ. Γρήγορα. Θέλω να νομοθετήσω. Αυτό αξίζει να το δούμε. Αξίζει να το δούμε. Πρώτα θα μεταρρυθμίσω την δικαιοσύνη. Και ύστερα την οικονομία. Πρώτα την οικονομία. Θα δούμε εδώ. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε αλλαγή. Κόβονται οι μισθοί των δικαστών. Έγινε ο Μούκια που θα δεις ο Λέμις. Από τα πρόστιμα που θα επιβάλλετε στις περιουσίες, όσο καταδικάζεστε εις τάξη. Φρίκι! Αφιλώτης! Σκάνδαλο! Ατιμία! Υπό αυτάσταση δίκας, αρνούνται να αποτέλεσαι με δικαιοσύνη. Την ανακύκλωση δικαστές. Μα... Βάζω στοίχημα πως μια μέρα η δικαιοσύνη θα λάμψει. Αυτό έτσι υπακούεται. Το σκασμό μου, οικογένεια. Ας περάσουμε τώρα, φίλοι μου, στα οικονομολογικά θέματα. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα. Τίποτα. Έλα όμως που εγώ θέλω να αλλάξω τα πάντα. Πρώτα απ' όλα, κύριε, θέλω να κρατήσω τους μισούς φόρους για μένα. Κύριε, θα επιβάλλουμε ένα φόρο 10% στην περιουσία. Άλλον ένα στο εμπόριο. Και έναν τρίτο στη βιομηχανία. Και έναν τέταρτο στους γάμους. Και έναν πέμπτο στους θανάτους. Και ένα έτος στις συντάξεις. Από 15 θα έχει ο καθένας. Πού θέλει. Αυτό είναι παράλογο. Δεν έχει προηγούμενο. Δεν δουλεύετε. Στην ανακύκλωση οικονομολογική. Μα, μα, σκάτα! Πάει και η δικαιοσύνη, πάει και η οικονομία. Μην φοβάσαι τίποτα, παιδάκι. Θα πάω εγώ ίδιος από χωριό σε χωριό και θα μαζέψω όλους τους φόρους. Ένα κουτούμι, στον πύργο του τόρου. Αυτά που σου χρωστούσα και επαναστάτησες που δεν στάδωσα, ε! Συνομώτησες εναντίον μου και να σε!
Παθλαρωμένος. Το νου σου πω. Πέντε μέρες έχεις βασιλιάσει. Έχεις διαπράξει τόσα εγκλήματα που θα φτάνανε να στείλουν στην κόλαση όλους τους Αγίους του Παραδείσου με πάλι! Το αίμα των Εμπειρών και του Βασιλιά φωνάζει για εκδίκηση και θα έχεις ακουστεί! Βλέπω, φίλε μου, τη γλώσσα σου τη δουλεύεις ροδάνη. Δεν αμφιβάλλω πως αν κατάφερνες ποτέ να φύγεις από εδώ μέσα, θα δημιουργούσες τεράστιο πρόβλημα. Αλλά δεν νομίζω πως έχει ποτέ κανένας κατεργάρης να ξεφύγει από εδώ μέσα. Γι' αυτό έχει τα σου καλή. Ποιο είναι αγγλικά. Και από ό,τι ξέρω οι ποντίκαροι εδώ μέσα, δεν θα σε αφήσουν να κλείσεις μάτια αν πιάσεις το χορό. Το παλάτι του Τσάρου. Δεν θα έρθετε πολύ τη φυλακή σας. Σας έλεγα λοιπόν, κύριε, πως κάθε πρωί ένας ικανός αριθμός βρωμόσκυλων, πορώντας βάλιδες κάποιες, ξεχύνεται στους δρόμους και κάνει θαύματα.
μόνο κάτι συγκεκριμένα σπίτια βλέπεις όπου να κοιτάξεις. Και με λαός να λυγίσει κάτω από το βάρος των οικονομολογικών απαιτήσεων. Την νέη φόχρη του μνημονίου με σχέδιο που, πώς πάμε. Εισπράττουμε, εισπράττουμε. Τρότζικ! Καθόλου καλά! Ο φόρος επί των γάμων είχε αποδώσει μόνο 11 δεκάρες. Κι αυτό, ενώ ο κύριος Μπού από εδώ, έχει πάρει όλο τον κόσμο κοινή και τον αναγκάζει να παντρεύεται με τον ζώο. Σκέψου! Για τα γάνη μου εσύ, των οικονομικών, κυρία Οικονομουρλούγκα, της μπάκας μου το κέρατο. Τι θέλετε κύριε πάλι, άντε δρόμο πάλι από μια, γιατί περιμένει η τσεπούκλα μου και αποκόλληση του λαιμού και της κεφαλής. Άλλο ένα γράμμα. Το είδα. Διαβάσε το. Διαβάσε το. Νομίζω ότι με κατάλυψε τα πέρα μου. Έχω ξεχάσει να το διαβάζω, δεν ξέρω. Έλα, διάβασε το, πρέπει να το λέγα. Δεν ακριβώς. Και ποιο είπα. Λέει ότι ο Τσάρος τον καλοδέχτηκε. Ότι θα εισβάλλει στα εδάφη σου για να αποκαταστήσει το γαμίσλαο στην εξουσία. Α! Και κάτι άλλο λέει. Ότι εσύ θα σκοτωθείς. Κύριε γιατί μου! Τι θα μου γίνει με την αδερφή μου, καθόλου! Άγιε Αντώνη μου και όλοι οι Άγιοι μαζί! Σας πολύ καλό! Βοηθήστε με! Θα σας δώσω και λιμάνι και οικονομία! Πολύ λίγο θα κάθω για χάρη σας! Κύριε και Θεό! Τι θα μου γίνει! Μία λύση μόνο υπάρχει! Και ποια είναι αυτή η καρδούλα μου! Πόλεμος! Ζήνω! Τι εμείς είναι ό,τις! Ναι, ναι, καλά! Πάλι ξύλο, παπά! Νεμρός! Έχατε να οργανώσουμε το σπράγγευμα! Να συγκεντρώσουμε τις προμήθειες! Να ετοιμάσουμε το πυροβολικό και τα φρούρια! Να μαζέψουμε χρήματα για το στρατό, παπά! Αχ, εσένα θα σε σκοτώσω! Καλό πιστό! Άκου να σου πω καλά! Πριν γίνω βασιλιάς, πληρωνόμουν μια σκοτώνω! Και τώρα έγινα βασιλιάς! Γιατί να πληρώνω με πληρώνω! Ας κάνουμε πόλεμο που το θέλετε, αλλά χωρίς να ξοδέψουμε φράγκες. Ζήτω ο πόλεμος! Ζήτω ο πόλεμος! Ζήτω η Πορτογαλία! Ζήτω ο πόλεμος! Κυρία μου, φέρε μου σε παρακαλώ, αγαπημένη μου, την πανοπλία μου. Το ευρώσιμο άχτοφελης. Έλα, Αλέκτρο. Α, όχι, το πρώτο. Έλα. Και το μικρό λίγο το κομματό ξυλό μου για γούρι. Μετά. Αλέκτρο. Και την περικεφαλαία μου. Να, ναι. Αυτό το θες. Το φορογάζω μου δεν θέλω. Αλίγο. Σε λιγάκι θα είμαι τόσο φορτωμένος που δεν θα μπορώ να περπατήσω. Πόσο μάλλον να τρέξω αν χρειάζεται. Χαίρεστης, για να σε δω. Τι ωραία, φαντάζομαι. Με την πανοπλία, με την περικεφαλαία. Σαν αρμοδομένη κολοκύθρα είναι. Τώρα θα καβαλίζω το άλογο. Φέρετε κύριε σας παρακαλώ το δημοσιονομικό μου άλογο. Όχι. Κουκού. Είναι αδύνατο να καβαλίσει αυτό το άλογο. Αυτό έχει να φάει 5 μέρες και είναι μισό πεταμένο. Καλό. Με βάζετε να πληρώνω 12 δεκάρες αυτή την ψωριά καθημερινώς. Και μου λες ότι δεν μπορεί να με σηκώσει. Πρόκειται για δούλευμα, κυρία Οπού, και μήπως και με κλέβετε. Αν είναι έτσι να μου φέρουν άλλο ζώο. Έχω μέσα από δούλευμα! Θα καβαλήσω όρθιος. Τι μάλλον καθιστός. Θα δούμε. Μα είσαι εντελώς άνθρωπος. Και αν πιάνει η οικονομία, νιώθω μισοπεδαμένος. Αλλά δεν με νοιάζει. Έτσι. Φεύγω στον πόλεμο. Μπράβο. Και θα τους ξεκλείψω όλους. Έτσι.
σε αλίμονο στο πιβλίο που πέρασε. Στη στροφή της μύτης και των δόντων και επίξημο στα αυτιά του μυθρούλικου κομματόξυλου μου. Θα τους βάλω όλους στην τσέπη κλέμμα. Πάρε. Στο καλό, άρα. Αντίο, αγάπη μου. Στο καλό. Στο καλό. Γεια σου. Στο καλό. Γεια σου, αγάπη μου. Στο καλό. Στο καλό. Στο καλό, στο καλό. Ξέχασα να σου πω ότι σου εμπιστεύω με την αντιβασιλεία. Αλλά κρατάω επάνω μου το δευτέρι. Και αλλή μόνο σου αν τολμήσεις να με κλέψεις. Γεια σου, αγαπή μου. Στο επόμενη. Γεια σου, ψυχή μου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, στο επανειδή. Δώσ' του τσάρι να καταλάβει. Σίγουρα, στη στροφή της μύτης και των οδόντων και επίξημος αυτιά του μικρού λίγου κομματόξυλου. Ναι, το είδαμε. Εντάξει. Καλό μόνο. Καλημή. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Την ευγενή καλοσύνη, την πανοπλία μου, την περικεφαλαία μου
το ευρώσιμό μου, το φορογάτσο μου. Και το μικρό λίγο κομμάτι ξυλό μου. Προκειμένου να ξαναφρώσει λίγα από το κομμό μας, διότι το επαναλαμβάνω, είμαστε εξαπλημένοι. Κύριε, αγώνα που δεν εμφανίζονται οι Ρώσοι. Είναι κρίμα, κύριε, που η κατάσταση των οικονομολογικών μας δεν μας επιτρέπει να έχουμε άμασα που να μεταφέρει όλο το στράτευμα αεροπορικός. Έτσι, αναγκαστήκαμε να τραπούμε άσχημα στη φυγή για να μην χάσουμε το άτυχο δημοσιονομολογικό μας άλογο, το οποίο και το τρέχαμε από τα γένια σε όλη την εκστρατεία. Όμως, κύριοι, μόλις φτάσουμε στην πατρίδα, θα επινοήσουμε δια της φυσικής μας επιστήμης και με τη λάμψη από τα φώτα των επιστημών μας αυτή την άμαξα που σας έλεγα, την αερομετακινούμενη, ώστε να μεταφέρει όλο το στράτευμα αεροπορικός. Ω, κοιτάξτε, ο Νικόλαος Γρίνσκι! Τι έχει μες στο μέρος μας! Τι συμβαίνει, παιδί μου? Όλα χάθηκαν, καλέ κύριε! Οι Πολωνοί επαναστάθησαν! Ο Μπούς σκοτώθηκε! Και η κυρία Μπό πήρε τα βουνά! Ρε κοράκι την καρατά! Χρυσούζικο πλάσμα! Που κούβαγε με πέταλα! Που πήγες ψάρεψε σε όλες αυτές τις παλαμίπες! Καλό κι αυτό! Και ποιος τα κάνει αυτά? Ο Γραμμίσιος! Καλά, από πού έφυγε? Μα από τη Βαρσοβία εξοχώνεται. Δεν σκατώθηκα. Αν σε πίστευα, θα μας δώσω το στράτευμα να κάνει πίσω. Όμως, κύριε Πεδάριε, μου φαίνεται πιο πολλά πουπουλά έχεις στις πλάτες σου παρά μυαλό στην κεφαλή σου. Γι' αυτό, παιδί μου, άντε. Να σου πω τη γραμμή. Οι Ρώσοι δεν είναι μακριά. Και σίγουρα θα βιαστεί να επιτεθούμε με τα όπλα μας. Με σκατά, αλλά και με φυσική και οικονομία. Μα πού θα βλέπετε τους Ρώσους, παιδιά? Οι Ρώσοι! Οι Ρώσοι! Και δεν υπάρχει τρόπος να την κάνω! Είμαστε σε είσοδο και είμαστε εκτεθειμένοι του παντού! Οι Ρώσοι, ο εχθρός! Έλα, παιδί μου! Στα σχέδια της μάχης! Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε εδώ πάνω, σε αυτόν εδώ τον λόγο. Και δεν θα διαπράξουμε που δεν είναι λόγο τη βλακεία να κατέβουμε προς τα κάτω. Εγώ θα σπιθώ εδώ στο κέντρο, σαν ένα ζωντανό χειρό, ενώ εσείς οι υπόλοιποι στις θέσεις σας. Σε τροχιά γύρω μου, Σας συστήνω λοιπόν, κύριοι, να γεμίσετε τα όπλα σας με όσες περισσότερες σφαίρες γίνεται, διότι 8 σφαίρες σκοτώνουν 8 Ρώσους, οι οποίοι είναι 8 Ρώσοι λιγότεροι στο κεφάλι. Εν συνεχεία, θα βάλουμε τους νεοσύλλεκτους για να υποδεχθούν τους Ρώσους και για να τους σκοτώσουν λίγο. Ύστερα το υπηκό, έτοιμο να ορμήσουμε στην σύγχυση, ενώ το πυροβολικό θα είναι έτοιμο από πίσω για να βαράει μέσα στα όλα. Ενώ εμείς θα τοποθετήσουμε τον εαυτό μας εντός του ανεμόμυλου και θα πυροβολούμε το παράθυρο με την οικονομολογική μου πιστόλα. Ενώ θα παρώσω και την πόρτα με το φυσικό μου μπαλούκι. Και αν κάνει κανείς ότι μπαίνει μέσα, θα έχει να κάνει με το φορογάτι μου. Άρχοντα μου, ναι. Οι εντολές σας θα εκτελεστούν επακριβώς. Μπράβο, κύριε Στατηγέ. Πείτε στους στρατιώτες να κάνουν τις ανάγκες τους και να ψάλλουν τον ύμνο των οικονομικών, διότι η Ρώσια αποκλείεται μεσημεριάτικα να μας εκτεθούν. Ζήτω μου! Ο μεγάλος μας φόρεκρομάχης! Ζήτω! Μα τι καλά παιδιά αυτά! Τους λατρεύω, παραπαινάμε. Το οποίο μπορεί να βλάψει το πολύτιμο το πάρι μας. Κάθος!
Η πρόσκληση κυρίω σου! Καθότι με πόλησε, πετροκαλάτα με την τσούφια καραμπίνα. Να! Θα σου κάνει αυτό! Κρυμμυρικά! Κρυμμυρικά! Με κίνδυνε! Με διάβασα! Κοιμάξα! Και θα έρθει! Δεν πέσει περίπτωση! Καλά είναι! Έλα εδώ εσύ! Ξαναγκάλα αυτό μαγαζί! Θα σου μπαστάρει! Εμπρός δυνατά! Περάστε την τάφο! Η νίκη είναι δική μας! Νομίζεις, εγώ τους ξέρω πως μέχρι τώρα πιο πολλά καλό παλάχω στην κεφαλή μου παρά να φτύσει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του! Να ο Τσάρος! Όπου φύγει, φύγει! Μήτρο, κάντε χώρο να περάσει ο Τσάρος! Κάντε και μάτω τον Χοβίτης! Η νίκη είναι δική μας! Ζήτω ο Ιθός Αιμός! Ζήτω! Με σχήνερα! Ω! Σε κουμπλή αυτό το! Σειρά μου τώρα, ε! Φτάσου το ακίνητο! Ξαναβρίσκω. Ομοίως και ολόκληρο το στράτευμα. Θα σου συμβουλήσω σε σιγάνη φωτιά. Άραψε κύριε Φερδομολόγη τη φωτιά. Εμπορώ τουλάχιστον μια φωτιά! Ήταν πιστολιά από άσπερο. Αν μην δουλεύεις πάλι, εδώ θα σου πάω. Προελάβουμε σε όλα τα μέτωπα. Το βλέπω. Αλλά δεν αντέχω άλλο. Κάπου θέλω να καθίσω! Δεν μπορώ! Θέλω να πάω λίγο! Πού το πάω λίγο! Πάμε αυτό του τσάρου, κύριο μου! Ναι! Έχεις δίκιο! Αυτό θα κάνω! Αχ, προσπαθώ να μην κάνεις πίσω! Εσύ φορογάτσε μου, ελπίζω να συνεργαστείς με το φυσικό μου παλίκι, προκειμένου να μοιραστείτε την τιμή! Να οικονομήσετε, να σκοτώσετε και να εκμεταλλευτείτε το μοσκοπί τη Τσάρο! Όχι, 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 όχι! Ότι θα τον είχα σκοτώσει πραγματικά. Εάν ένας ανεξήγητος φόβος δεν είχε έρθει εκείνη την ώρα να σκοτώσει εκ μέσα μου όσο θάρρος μου είχε απομείνει. Έτσι κύριοι, αναγκαστήκαμε να τραβούμε άξαφνα στη φυγή. Και δεν χρωστάμε πουθενά αλλού τη σωτηρία της ψυχής μας παρά μόνο στα γερατόκαλα του δημοσιονομικού μου ανόμου, του οποίου την ταχύτητα ξεπερνάει μόνο ο γενικός δείχτης, ενώ η ελευθερότητα του είναι ξεκουστή.
Εξαιρετικά ωραία όλα αυτά που λέω. Αλλά δεν με ακούει κανείς! Να πάει! Ξαναρχίζει με! Πάτε κι άμα ξαναρχίζει με! Διάλυση. Το βλέπω! Τι φεύγε, βλέπω! Τι είσαι ο στιγμός! Να την κάνουμε και γρήγορα! Μια σπηλιά στη Λιθουανία. Έχει εξαιρετικά ταλαιπωρηθεί όλες αυτές τις εξελίξεις. Κύριε μου, έχετε συνέχεια τον δρόμο και την πιλάδα. Ναι, φίλε μου, δεν φοβάμαι πια, αλλά έχω την πιλάδα. Τι γουγούνι. Εσύ κύριε Γάματα, πώς πάει ταυτή. Όσο καλά μπορεί να πάει κύριε. Ενώ ταυτόχρονα πάει πολύ χάλια. Οπότε και συνεχώς το μολυβί το γέχνει προς το έδαφος και δεν μπόρεσα να περάσω τη σφαιρά. Ορίστε. Καλά να πάθεις. Ήθελες και εσύ να το παίξεις τα έχει. Ενώ εγώ φίλε μου, έδειξα μέγιστη γενναιότητα. Και δίκως να εκθέσω τον εαυτό μου σε κίνδυνο. Σφάγεσα 4 ολόκληρες οχθούς με τέτοια από το χέρι. Και δεν μιλάω για όλους αυτούς που ήταν ήδη νεκροί και τους αποτελειώσαμε. Κοχώνα! Μήπως έμαθες τι απέγινε ο μικρός Ραϊσκι. Φέρα! Στο κεφάλι μου! Πάντως τις ηλικίες τους. Από το άσπρο μου δερπάνη. Του άσπρο μου θεριστή. Του άσπρο κρατερίζει. Το σπλαπνικό κεφαλάκι τους. Έτσι κι άλλο γνωρίζει. Έκανε και αυτό στην παπαρούλα. Παρά τα αυτά πολέμησε η γενναία. Αλλά οι Ρώσοι ήτανε πολλοί. Ω κύριε! Τι τούτο! Στα όπλα! Τι τέλειωσε! Επάνω στιγμή, αυτό πάει πολύ. Ω, πέτσε πέτσε και σκυλάκι κι άλλο! Ω! Τι γλυκό είναι το ζωάκι μου αυτό! Όποτε θέλετε,
Μπορείτε να υπερηφανεύεστε ότι το γεγονός ότι είσαστε ακόμα ζωντανοί το οφείλετε και πάλι στο άτομο το αφέντη αρχιφορογνωμολόγου, δηλαδή εμένα, ο οποίος πήρε κοψομεσιάστηκε ξεπερνώντας ανυπέρβλητα εμπόδια και ξελανιδιάστηκε αραδιάζοντας σε ένα σωρό πατερημών δια τη σωτηρία της ψυχής σας. Ναι κύριε, μάλιστα υψώσαμε το πραγματικό λάβαρο της προσευχής με θάρρος και επιδεξιότητα, αντάξια της επιδεξιότητας που επιδείξατε, υψώνοντας το υλικό λάβαρο της εκρηκτικής κουράδας του εδώ παρόντος φοροοικονόμου κορώνα. Μάλιστα κύριε, δεν διστάσαμε να ανεβούμε σε ένα εξαιρετικά υψηλό βράχο, ούτως ώστε οι προσευχές μας να έχουν μικρότερη απόσταση να διανύσουν μεταξύ εμάς και των ουρανών. Για κοίτα. Να, ένα τεράστιο ζώο. Χάρη σε μένα πάλι θα έχετε να κάνετε κάτι να φάτε. Όχι, δεν σκυλάτε. Οι Έλληνες τα παράγανε εκεί μέσα πιο άνετα πάνω σε αυτό το ξύλινο άλογο. Για φαντάσου. Λίγο έλειψε να δούμε το εσωτερικό αυτής της σκυλιάς με τα ίδια μας τα μάτια. Πεθαίνω της πείνας. Να φάμε την αχώρα. Και πώς θα τη φάμε, έτσι ομοί. Δεν έχουμε τίποτα να ράψουμε φωτιά. Ναι, έχουμε τη στέγμα ακόμα. Τρώσαμε τα τουβέκια μας. Είναι πολύ καλή ιδέα σου. Και από ό,τι ξέρω εδώ πιο κάτω υπάρχει ένα δασάκι που σίγουρα θα υπάρχουν ξερά φύλλα και κλαδιά. Έξω από τα τέτοια γράμματα, πήγαινε να φέρεις. Και τώρα κύριε μου, μόλις πηγαίνει να κόψει την αρκούδα κομμάτια. Όχι φίλε μου, πήγαινε εσύ καλύτερα. Εσύ που είσαι ήδη μισοφαγωμένος, είσαι ήδη στο στοιχείο σου. Ενώ εγώ θα περιμένω να φέρει όλα τα ξύλα να ανάψουν φωτιά. Εντάξει. Άντε στο καλό. Το νου σου βρήκε! Μα κύριε μου, είναι ήδη παγωμένη! Κρίμα. Θα ήταν καλύτερα να την τρώγαμε ζεστή. Αυτό όλο νομίζω ότι θα προκαλέσει αναταραχή στο στομάχι του αφέντη του φορογνωμολόγου. Κύριε Ρούμπου, μαζίστε λίγο! Δεν μπορώ να κάνω μόνος μου όλη τη δουλειά! Όχι, κύριε, ευχαριστώ. Δεν θέλω να κάνω απολύτως τίποτα. Είμαι πολύ κουρασμένος. Πω, τι χιόνι είναι αυτό! Ούτε στο βόγορο πόνο να είμαστε! Τα δυο όργανη τόνη. Μέση σκοτάδι. Πρέπει να βιαστούμε όσο ακόμα έχουμε φως. Τα ακούς κορώνα, αντιδιά σου. Έλα, τι με κοιτάτε, κυριαρέστε! Έλα, σου λύσετε το ζώο! Ψήστε το ζώο, πεινάω! Μα αυτό παραπάει στην τελική. Τι θα δουλέψεις, ή αλλιώς δεν έχει τίποτα για σένα. Τα ακούς καλά μόχρα. Το ίδιο μου κάνει. Εγώ τους αλλιώς και τώρα και εμείς. Εσείς θα την πάρετε. Εμιλιανό, είστε κακέλας. Κογόνα, ας την μαγειρέψουμε μόνοι μας. Αυτός δεν παίρνει τίποτα. Τελεία και παύλα. Θα μπορούσαμε ίσως να του δώσουμε τα κόκκα. Εντάξει. Να, ανεβάζει η φωτιά. Επιτέλους, θα μου και λίγο ζεστή. Αλλά εγώ βλέπω ρόσους παντού. Τι θέλει πιο θέμα. Δεν κοιτάζουμε το πακάκι μας, λέω εγώ. Όχι. Έχουμε πιο σημαντικό πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε να μάθουμε κατά πόσον αυτή η αίτηση είναι αλήθεια. Να πείσουμε τον κύριο που ή να μείνουμε μαζί του. Νύχτα είναι καλός συμβουλός. Ας κρυθούμε και αύριο θα δούμε τι κάνουμε. Μω αυτή! Τι κι άρα να εκμεταλλευτούμε τη νύχτα. Πάμε λοιπόν. Θα του αφήσεις ό,τι κάτω! Επιτέλους!
Μαρία μου! Πού τον βρήκες στο χρυσάφι μου μορφωμένη? Γιατί ψαχούλε είναι στον τάφο μου. Εμπρός πολλά αρπαχτωρές μου. Αρπάξτε οι φόρους. Κοφτευτιά. Ματώστε. Σφάξτε. Γράψτε το κιάρτο μου. Έτσι είναι η αγαλίαση της ψυχής. Το αφέντη αρχιεπάρχη προοικονομολόγου. Επιτέλους, βρήκα καταφύγιο. Μόνο. Τελώς. Καλύτερα έτσι. Αλλά τι τρεχάτε ήταν αυτή. Μέσα σε 4 μέρες διέσχισα όλο το κράτος. Όλα τα κακά με βρήκαν μαζί. Από τότε που φύγει αυτός ο Γαϊδαρός, Και εκεί δεν μου συνέβη. Έχασα τον εμπιστό μου πούστη. Τον σκότωσε αυτός ο καμής. Αναγκάστηκα να καταλήψω το παλάτι. Να κολυμπήσω μέσα στο ποτάμι. Κυνηγημένη από τους Πολωνούς που πέρα να μου πιούνε το αίμα. Κι ύστερα, οι ευγενείς εναντίον μου. Τι δεν τράβηξαν. Αλλά τελικά... Με πολύ δυνατή. Σώθηκα. Είμαι εδώ. Και σπινάω, ας μην έχω φάει τίποτα. Θα ήθελα όμως τόσο πολύ να ξέρω τι απέναντι την Οδομοτόπουλο. Θέλω να πω... Πιάστε την κυρία μου! Δεν το πιστεύω! Εδώ! Εδώ κοιμάται όπου! Γιώργη! Κάποιος μίλησε. Δεν πιστεύω να είναι αρκούδα. Λοιπόν, θα του κάνω το φάντασμα. Να δω τι θα γίνει. Πρώτο κάποιος μίλησε. Είναι η φωνή του αρχαγγέλου Γαβριήλ. Που μόνο καλές συμφωνές μπορεί να δώσει. Εντάξει κύριε Αντασία. Μίλησε. Δεν σας ξέρω αν μαγλώ. Σκασμός που να πάρει ο διάβολος. Μα οι άγγελοι θα βρίσουνε τα θεία. Κύριε, είστε παντρεμένος. Εντελώς, με μια μέγερα. Θέλετε να πείτε με μια σαχηνευτική γυναίκα. Τρομακτική είναι, με νύχια παντού. Δεν ξέρει κανείς από πού να την αγγίξει. Μα την πιάσετε με το καλό, κύριε μου. Θα δείτε ότι έχετε να κάνετε με την Αφροδίτη της Μήνη. Μήνα. Έχεις μήνα. Φέρε κανένα φάμε, έχει κόψει λόγω. Δεν μας ακούτε, κύριε μου. Λέγαμε ότι η γυναίκα σας είναι αξιολάτρευτη. Δεν έχει κανένα ελάττωμα. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν υπάρχει ελάττωμα που να μην το έχει η Ρουφιάνα. Δεν σας απατά. Θα ήθελα να δω ποιος βλάκος μπορούσε να ερωτευτεί μια τέτοια μέρα. Νομίζεις κανένα. Μα... Δεν κλαίνετε τα μία σας. Πλάκα μου κάνετε. Δεν σου ξεφεύγει το δεκάρα. Μάρτυράς μου το άτυπο δημοσιονομικό μου άλογο, που έχοντας μείνει νηστικό πόσες μέρες το άτυπο αυτό πλάμα, πέθανε επί του έργου. Αυτά που λέτε είναι αρλούμπες, κύριε μου. Η γυναίκα σας είναι αξιολότροφτη και εσείς δεν τρώγεστε με τίποτα. Ότι λέω είναι απολύτως ακριβής. Η γυναίκα μου είναι μια κακούρα και εσείς μια κοκορόμυαλη. Οποία ασέβεια! Κύριε Ουμπού, σκοτώσατε τον Αγκιάσκα! Δεν έφευγα εγώ. Η κυρία Μπουκελέρα είναι δίπλα από μένα. Μα προκαλέσατε το θάνατο του Λαδίσλαου και του Βολέσλα. Έτρεψα το χειρότερο για τους. Ήθελα να με φάνε. Είπατε ψέματα και ξεγελάσατε τον καπτάνερα. Και μετά τον σκοτώσατε. Επειδή ήθελα να γίνω εγώ δούκας της Λιθουανίας και εκείνος. Γιατί να βλέπετε ούτε ένας είναι ούτε ο άλλος, οπότε πάλι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Α, ένας τρόπος υπάρχει για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Και ποιος είναι αυτός, κυρία Πτασία. Πείτε μας, παρακαλώ, είμαι διατεθειμένος να γίνω Άγιος.
Θέλω να γίνω δεσπότης και να γραφτεί το όνομά μου στο ερωτολόγιο. Πρέπει να συγχωρήσετε την κυρία Ογκού για εκείνα τα λίγα λεφτά που της ξάφνει. Ναι, μόλις μου νεκραραστήσει το άτυχο δημοσιονομικό μου άλογο. Μανία με αυτό το άλογο. Είναι μυαστό. Το χαμένει. Ξημερώνει. Όμως τώρα είμαι ευτυχισμένος. Ξέρω ότι η καλή μου κυρία με έκλαινε. Και το ξέρω αν πάει η κυρία πηγή. Αχ, γιατί μου ξημέρωσε. Μα το δημοσιονομικό μου άλογο. Για δες, η κυρία μου. Δεν είμαι αλήθεια, θα σ' αφορήσω. Κόφτω μου, ξεφτύλα. Ο ποιο αζάπια. Με κόφτω, είπα, θα βλέπω τη συμβηλήθεια. Τι διάλογα θέλω. Ο Μπούστος είναι νεκρός, ο Πολωνή με διώξανε. Εμένα με δείξουν οι Ρώσοι. Τα μεγάλα πνεύματα βλέπεις συναντιούνται. Πες καλύτερα ότι ένα μεγάλο πνεύμα συνάντησε ένα γαϊδούρι όρπιο. Εγώ συνάντησα μια μου. Και πού την βρήκες την. Πού θες να ξέρω. Λοιπόν. Αχ, ξέρω. Ήθελε να σκοτώσει τον κορώνα και το γράμματα. Αλλά εγώ την εξομόθρεσα με ένα γενναίο πάτερ ημών. Κορώνα. Ναι. Το γράμμα. Ναι. Πάτερ ημών. Ναι, λέω. Αχ, τελείως καμένα στην οικονομία μου μέσα. Ο Λέω είναι απολύτως ακριβής. Και εσείς είναι έτσι καταβαλωμένοι. Γάμω τους κυριακούς μου τους φοβερούς. Καλά. Ας τα φτάνουν τώρα. Πες μου, πώς ήταν η εκστρατεία σου. Αφού γιατί όχι. Παράγει μια μεγάλη ιστορία. Το μόνο που ξέρω, και παρά την αδειά της σπίτι, την γενναιότητα που έδειξα για άλλη μία φορά, με νίκησε όλους τους χώρους. Ακόμα και Πολωνία. Ακόμα και Πολωνία. Φώναζαν ζητώ βακέστρας. Και ο γαμίσλος. Είχα την εντύπωση ότι ήθελα να με κόψω κομματάκι. Τους νησασμένους. Κι ύστερα σκότσαν και τον Ρέσκι. Το ίδιο μου κάνει. Το ξέρεις ότι ο γαμίσλος σκότωσε τον έμπιστο του Μπούστο. Το ίδιο μου κάνει. Κοίτα, ύστερα σκότσαν και τον Ρέσκι. Το ίδιο μου κάνει. Αυτό με πολύ. Έλα εδώ πέρα του Χωριάδα. Ζήτω η Πολωνία. Όπα κύριε Πολωνάρη εσύ, δεν βλέπεις ότι έχω δουλειά την κυρία Ετρολύμψη. Ενά δειλέ, πεινέ, χλεφλέ, βρωμερέ, πλαδαρέ, δειλέ, καπινέ, φυσαλίδα, κατσαλίδα. Παλακίδα, τσικνίδα, αγουρίδα. Να ζουν! Να ζουν! Να ζουν! Να ματσούν! Να ναμούν! Δεν σαν ενισχύσεις! Και ποιος αγκιάζει να σας σχέζει, κυρί μου, χωροντάζει! Προσπαθήστε να φτάσετε την είσοδο. Οδηγείτε έσω, πάρτε δρόμο. Ακουτιλή, όσο γι' αυτό, το δυνατό μου σημείο. Αμάνο Καμίλος! Όχι, δεν θα δώθηκα. Δεν είναι τίποτα, κύριε. Εντάξει, λίγο τραυματίστηκα, μόνο. Πιάστε τους φέρμονα από τη σπηλιά! Πιάστε τους αρρώστονο! Πάνε να στέψουνε το γαμίζιλο βασιλιά.
Λοιπόν, δεν ζηλεύω καθόλου αυτήν την κορώνα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγάπη μου. Ούτε και εγώ. Ένα θαλασσινό ταξί! Είναι γεγονός, κύριοι, ότι τρέχουμε με ταχύτητα που αγγίζει το θάλαμο. Πάμε τουλάχιστον 1000 κόμπους την ώρα. Και αυτοί οι κόμποι έχουν αυτό το καλό. Άπαξ και δεθούν, δεν διακρίνουν με τίποτα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έχουμε το άνεμο κρίμα. Μάνα αυτός ο άνθρωπος! Μην κατεβαίνετε! Βασκάρτε τα όρτσα! Όχι, να κατέβουμε! Εγώ θέλω να κατέβω! Έπρεπε να μην κατεβεί! Εσύ είστε σπαλιό, καπετάνια! Μαζέψτε τον απεγόνα και μου βράρετε τις γάμπες! Α, ακούσατε κύριε πλήρωμα, αυτό έχουμε την καλό! Μαζέψτε ανεμόνα και μου βράρετε τις γάμπες! Τι ωραία που είναι η ναυσιπλοεία! Μακριά από το σατανά και τις αρνίες του! Κύριε καμαρότε, φέρτε μας κάτι να πιούμε! Πόσο χαίρομαι που θα την κρίσουμε! Αγαπημένη μας Γαλλία! Παλάτι μας και τους φίλους μας υποδογών επιτέλους! Μην αρέσεις πουλάκι μου! Όπου άρε φτάνουμε! Τώρα πρέπει να είμαστε λογικά! Περίπου στο ύψος του πύργου της Ελσινόρης. Νιώθω να ξαναγεννιέμαι μόνο με την ιδέα ότι θα ξαναδώ την αγαπημένη μου Γιάννου Μαρία. Ναι, και θα τραβώσουμε τους συμπαθιώτες μας με τις απίστευτες ιστορίες μας. Μακάρι. Εδώ! Δεν είναι τίποτα! Καματσάχαμε το κροκοδίλι της Ελσινόρης. Και τώρα το ερμηνεύει μας πλοίο σε γίνεται με βία στα σκοτεινά κύματα της βόρειας θάλασσας. Θάλασσα άγρια και φιλόξενη. Που ονομάζει, που βρέχει τη χώρα. Που ονομάζουμε Γερμανία. Που λόγω του ότι έχει κάτοικους Γερμανούς πήρε το όνομά της. Αυτό θα πει μόρφος. Ναι κύριε όμως. Ό,τι και αν συγκρίνεις, δεν πιάνει μπάζα από στην Πολωνία. Γιατί αν δεν υπήρχε Πολωνία, δεν θα υπήρχε Πολωνία. Αλλά πώς και να το κάνεις, καμιά τους δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα. Και αν δεν υπήρχε Ελλάδα, δεν θα υπήρχαν Έλληνες. Και αν δεν υπήρχαν Έλληνες, δεν θα υπήρχε Πολωνή! Είμαστε Έλληνες για λεπτά λεπτά μέσα στην πλάτσα. Thank you.
Προσέχτε εδώ. Προσέχτε εδώ. Κάτσε να την βάλω στη στρίση. Κάτσε να την βάλω στη στρίση.